τώρα, δηλαδή, πιστεύετε ότι κάποιος φτάνει σε αυτό και δεν φαίνεται στην καθημερινότητά του? Ξέρεις κάτι, αν η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη με καυγάδες για τα καθημερινά, όλοι εστιάζουν στο δηλαδή, πρόβλημα. Ένας άνθρωπος μπορεί να σηκώσει το όπλο, δεν έχει κάνει κι άλλα. Ναι, αλλά Φέι, δεν υπάρχουν μαρτυρίες. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν πόσα χρόνια στην ασφάλεια ενός πρώην πρωθυπουργού. Δηλαδή, ο πρώην πρωθυπουργός, αν είχε δει κάτι, θα μπορούσε να τον έχει διώξει από την ασφάλεια. Αμέσως, θα το έχει καταγγείλει. Μια βίαιη συμπεριφορά, ένα ξέσπασμα. Κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Και από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι αυτό που λέμε άβυσσος. Και δυστυχώς. Τι να προσπαθεί να εξηγήσει. Δεν μπορεί να εξηγήσει. Δεν εξηγήσεις. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν σε ένα αστυνομικό τμήμα και δεν του δίνει κανεί σημασία. Δηλαδή ήταν δίπλα, φύλαγε τον Κώστα Σιμίτη. Και πήγαινε στη Βουλή κάθε μέρα, τον έβλεπαν φύλακε. Και στον, δηλαδή... Ένα τετράχρονο κοριτσάκι. Το οποίο στην Ελλάδα. Δηλαδή, παιδιά, όχι, σκεφτείτε, ένας στην Ελλάδα, ένας μπαμπάς σκότωσε την γυναίκα του, την πεθαρά και το τετράχρονο κοριτσάκι. Το οποίο, να σου πω, Φέη μου, ότι την ίδια μέρα την Κυριακή, επειδή είχε ρεπό, το είχε πάρει, είχαν πάει παιδική χαρά του, είχε πάρει ζαχαρωτά από το ζαχαροπλαστείο, γιατί το λένε τον είδαν την Κυριακή το πρωί και την Κυριακή το μεσημέρι. Σε λίγο θα γίνει και η νεκροδομή. Και μιλούσαμε για τον άλλον, ο οποίος που έκαψε τα δυο του παιδιά, βεβαίως, για να εκδικηθεί. Εκεί όμως υπήρχαν δείγματα. Εκεί υπήρχαν δείγματα, βεβαίως. Υπήρχε βία, εκδηλωμένη. Ναι, υπήρχε. Υπήρχε βία προς τη γυναίκα του, εκδηλωμένη, υπήρχαν περιστατικά. Υπήρχαν πολλά περιστατικά και καταγγελίες. Εκεί λες κάτι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο, κάτι δεν πάει καλά. Εδώ. Θα γίνει νεκροδομή τώρα και ίσως δείξει κάποια πράγματα. Μπορεί, ας πούμε, να ήταν επίρρεια κάτι. Ξέρω εγώ. Προσκήνιο. Δύο πολύ ωραίες κοπέλες, νέα κορίτσια. Στην πολιτική σκηνή. Αυτή όμως άφησε την παράμετρο ομορφιά απ' έξω. Είπε δύο νέα κορίτσια. Γιατί, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν μόνο ότι ήταν νέες. Για τον εαυτό της, δύο νέα όμορφα κορίτσια. Μετά να την κοροϊδεύουμε. Αλλά ο παράγοντας ήταν. Πολύ ωραία απάντηση. Δύο νέα κορίτσια. Εμείς θα πούμε το όμορφο. Ναι, γιατί η εξωτερική της ομορφιά ήταν το θέμα. Να πούμε ότι η Έλενα Ράπτη προϋπήρχε στην πολιτική πολλά χρόνια πριν από την Εύα. Α, ήταν πρώτο η Ράπτη και χωρίς να έχουν μεγάλη ήταν παιδιά. Η Ράπτη έχει κάνει, έχει δουλέψει πάρα πολύ και δουλεύει. Πάρα πολύ και πολύ δραστήρια. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοεί η Εύα λέγοντας ότι η διαφορά φάνηκε στην πορεία. Να και εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Η Εύα έγινε ευρωβουλευτή. Για η Έλενα έκανε μετά ακολούθησε και έναν άλλον δρόμο που στηρίχθηκε και στην εξωτερική εμφάνιση. Δηλαδή ήταν παρουσιάστρια πετυχημένη στο δελτίο ειδήσεων τα Σαββατοκύριακα στο Μέγκα. Που θεωρώ ότι αυτό και την έκανε γνωστή στον περισσότερο κόσμο. Ήταν δημοσιογράφος. Δηλαδή, ναι, όχι, ήταν και μετά. Α, ήταν μετά αυτό. Ναι, ήταν μετά, ήταν πολύ μετά. Η Ράπτη, δηλαδή η Ράπτη ακολούθησε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Δεν έφυγε εκτός από τα πολιτικά. Δηλαδή. Και συνέχισε παίρνοντας τις ψήφους του κόσμου. Έτσι, η Έλενα ξεκίνησε πρώτη. Η ψήφη του κόσμου την έκανα να συνεχίσει τον δρόμο. Ως δημοτική σύμβουλος αρχικά στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, με πολύ έντονο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, και μετά μπήκε και στη Βουλή. Η Καηλή άλλαξε δρόμο, δηλαδή έγινε παρουσιάστρια. Και έγινε ευρωβουλευτής. Που ο ευρωβουλευτής γίνεσαι πολύ πιο εύκολα από ότι γίνεσαι βουλευτής. Γιατί, δηλαδή, γιατί ευρωβουλευτής είσαι στη λίστα ενός κόμματος, σε βάζει μέσα στη λίστα, αν βγει το κόμμα, εκλέγεσαι κι εσύ. Ενώ το να γίνεις βουλευτής θέλεις τη ψήφη του λαού. Καταλαβαίνεις. Οπότε η διαφορά μάλλον φαίνεται διότι η Έλενα συνεχίζει να παίρνει τους ψήφους. Είναι σύγχρονη κοπέλα. Πολύ. Έχουν όμως και μια διαφορά. Θα πεις και το επόμενο, γιατί θέλω να πω κάτι. Δες και το επόμενο, θα σας πω κάτι που τώρα. Η σύγκριση λέει την ωφέλησε. Για να δούμε λίγο τελευταίες φωτογραφίες από Έλενα Ράπ να διασκεδάζει εδώ στην Αθήνα στο Γιώργο Σαμπάνι. Τι ωραία. Εντάξει, κούκλα είναι η Έλενα. Είναι πανέμορφη. Ό,τι και να λέμε, εγώ έχω και αδυναμία στην Έλενα Ράπ. Είναι μια κούκλα εντυπωσιακή, μια γυναίκα. Εντός εισαγωγικών είχε μια ατυχία όμως η Έλενα. Θα σου πω εντός εισαγωγικών. Σε σχέση με την Εύα Καηλή που βλέπαμε προηγουμένως, η ζωή της προσωπική της Έλενας Ράπτη ήταν πολύ πιο προβεβλημένη. Γιατί έτυχε να είναι προβεβλημένες οι σχέσεις, την άνε προβεβλημένη. Όχι, δεν έτυχε, το επέλεξε. Όχι, ρε παιδιά, ήταν προβεβλημένοι άνθρωποι. Θα ξεχάσει τα πρωτοσέλιδα στο πρώτο θέμα τότε που έβαζαν την Εύα Καηλή με τους μνηστήρες όλους που έβγαινε και την έθιγαν τότε και δεν πρόσεξε, Σοφία. Η Εύα Καηλή όμως ποτέ δεν γύρισε να μιλήσει για τις σχέσεις της. Ενώ η Έλενα Ράπτη βγαίνει συνεχώς και μιλάει. Η Έλενα Ράπτη δεν μιλάει ποτέ για τις σχέσεις. Παιδιά, λέτε δεν μιλάει ποτέ, μου το έχετε ξαναπεί. Προχθές στη Real Life πάλι είχε μιλήσει για τις σχέσεις. Ότι δεν της αρέσει Κώστα να μιλάει για τις. Ναι, αλλά μιλάει, παιδιά. Να λέτε πολύ χρόνο, παιδιά. Είναι διαφορετικό να έχεις μια σχέση και να κυκλοφορείς με τη σχέση. Αυτό σημαίνει ότι προβάλλεις. Και είναι διαφορετικό να θες να μην ξέρει κανείς. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Αλλά στην Έλενα Ράπτη δεν υπάρχει συνέντευξη που τη ρωτάνε. Δεν συγκρίνουμε όμως. Να σα πω κάτι, είναι και χαζό να συγκρίνει δύο. Δύο γυναίκες, τι σχέση έχει τώρα. Εντάξει. Μόνες τους συγκρίνουν. Άσε που είναι διαφορετική πολιτική παράδοση. Από ποιο. Ό,τι θες λέγεται διαδικτυακή εκπομπή και είναι ο Θεολόγος Ηλίου.
Λοιπόν, εμείς προχωράμε, πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο νόμο. Πάμε νόμο της εβδομάδας τελικού. Αποχώρησε ο Κατσινόπουλος, ο οποίος είχαμε... φέρει στη συνέχεια μαζί μας. Είχαμε Οροκλό Κατσινόπουλο και Αποστολή. Αυτή ήταν η μονομάχη. Η Αποστολή σώθηκε από τον κόσμο και έμεινε Οροκλός Κατσινόπουλος και τον κέρδισε Οροκλός 3-0, παρακαλώ πολύ. Wow. Ναι, ναι, και η Αποστολή ψιλοσοκαρίστηκε κιόλας, μην σας πω. Λέει, σώθηκα εγώ από το κοινό. Τι λέω σου όμως το κοινό. Ο πρώτος ή η πρώτη μονομάχος είναι ο Γιώργος Κατσινόπουλος. Ο παίκτης που συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές ψήφους είναι η Αποστολία. Τι? Οπότε μαζί με τον Γιώργο Κατσινόπουλο θα μονομαχήσει ο Κωνσταντίνος. Συγγνώμη, αλλά... Αλήθεια! Το τελευταίο διάστημα, πω, είχα χάσει την Αποστολία και πιστεύω ότι αυτό έξω στον κόσμο δεν ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς μου να φαίνεται κάτι που τόσο μαύρο και σκοτεινό. Τρίτος δίσκος, όλα τελειώσανε. Ο Γιώργος... βγάζει μια κραυγή από αυτές που δεν έχουμε ξαναδεί από τον Γιώργο.